Περιοδία στη Δυτική Ελλάδα πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες στην Πάτρα, τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι εκλογές γίνονται εν μέσω προκλήσεων και πρέπει η Ευρώπη να βρει τα πατήματά της. Προειδοποίησε παράλληλα ότι δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε στη χώρα να γυρίσει σε μια εποχή άκρατων ελλειμμάτων, πλειοδοσίας, λαϊκισμού και λεφτόδεντρων. Εμείς δεσμευθήκαμε για κάτι. Δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε στη χώρα να επιστρέψει σε μια εποχή άκρατων ελλειμμάτων, πλειοδοσίας λαϊκισμού, υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα, λεφτόδεντρων τα οποία όλοι ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν. Αυτά τα αφήσαμε πίσω μας. Δεν θα γυρίσουμε ποτέ εκεί. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι μερικές φορές πρέπει να γινόμαστε και δυσάρεστοι. Και ξέρετε ότι στην πολιτική δεν μπορείς να τους έχεις όλους ευχαριστημένους. Αλλά προτιμούμε να σας πούμε την αλήθεια και να σας πούμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε, παρά να σας κοροϊδέψουμε ξεδιάντροπα όπως κάνουν σήμερα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό δεν θα το ακούσετε ποτέ από εμάς. Στελέχη και φίλοι του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας έδωσαν το παρόν στο πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, ενώ τον κύριο Μητσοτάκη καλωσόρισε μεταξύ άλλων στην Πάτρα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριος Φαρμάκης, τονίζοντας τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας αλλά και στα μεγάλα έργα που δίνουν πνοή στην ευρύτερη περιοχή. Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, ξανά λίγες στιγμές μετά το Αίγιο σας καλωσορίζω, αυτή τη φορά εδώ στην Πάτρα. Και είναι και πάλι μεγάλη χαρά να σας καλωσορίζω, γιατί και πάλι έχουμε την ευκαιρία να σας επισημαίνουμε όλα όσα έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και όλα όσα έχουν ακόμα να γίνουν. Μία επισήμανση. Σήμερα και αύριο, όπως ξέρετε, χιλιάδες νέοι μας μπαίνουν στον αγώνα των παρελλαδικών. Και με αυτή την αφορμή έχω δύο σκέψεις να μοιραστώ μαζί σας. Η πρώτη είναι ότι αυτοί οι νέοι αποδεικνύουν ότι αυτό που έμοιαζε πριν από λίγα χρόνια ως όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Τι δηλαδή? Ότι αυτοί οι νέοι δεν αισθάνονται μόνο Έλληνες, αλλά αισθάνονται και Ευρωπαίοι. Και αυτό είναι μια κατάκτηση και εν ώψη των ευρωεκλογών δείχνει πόσο σημαντική η επιλογή είναι για την Ελλάδα η ίδια η Ευρώπη. Και η δεύτερη σκέψη έχει να κάνει ότι ο αγώνας αυτών των παιδιών πρέπει να δικαιωθεί. Και θα δικαιωθεί πρωτίστως με τις δικές τους προσπάθειες και τους δικούς τους αγώνες. Αλλά πρέπει να δικαιωθεί και με τους δικούς μας. Με αυτές τις σκέψεις. Και πάλι σας καλωσορίζω και εύχομαι ό,τι καλύτερο για τον τόπο μας. Ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε μάλιστα ότι έχει κουραστεί να ακούει την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για την αλαζονία του 41% και κάλεσε για μαζική συμμετοχή στις ευρωεκλογές. Παρότρινε τους πολίτες να συμμετέχουν στις εκλογές και να μην επιλέξουν την αποχή, καθώς υπάρχει ένας κίνδυνος, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, και αυτός είναι η αδιαφορία. Και έχω κουραστεί να ακούω την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για την αλαζονία του 41%. Και σκέφτομαι ότι κάθε φορά που το ακούω αυτό, αυτό δεν είναι προσβλητικό για εμένα, είναι προσβλητικό για όλους εσάς. Εσείς είστε το 41%. Εσείς μας δώσατε αυτή την ισχυρή εντολή να αλλάξουμε την Ελλάδα. Και την τιμούμε αυτή την εντολή. Και αγωνιζόμαστε μέρα-μέρα να κάνουμε την καθημερινότητά σας καλύτερη και να αντιμετωπίσουμε και τα δύσκολα ζητήματα της ακρίβειας με εθνικές και ευρωπαϊκές παρεμβάσεις. Και κάποιοι ενοχλήθηκαν από την αντιπολίτευση γιατί έκανα τι. Έστειλα μια επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της είπα: θέλω τη βοήθειά σου να αντιμετωπίσουμε μια πραγματικότητα. Πολυεθνικές εταιρείες να ουσιαστικά πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε διαφορετικές τιμές, υψηλότερες κατά κανόνα σε μικρές αγορές από τις μεγάλες. Και ερχόμαστε εμείς και τα βάζουμε με τις πολυεθνικές και η αριστερά που υποτίθεται ότι είναι κόντρα στα μονοπόλια και στα ολιγοπόλια δεν λέει τίποτα, μόνο και μόνο γιατί θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση. Μα έτσι δεν πάμε μπροστά. Μπορέσουμε να βρούμε επιτέλους ένα κοινό τόπο σε κάποιες πολιτικές που θα ωφελούν τη χώρα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης και σε όλα τα παιδιά που ξεκινούν τον δύσκολο δρόμο των πανελλαδικών για να διεκδικήσουν μια θέση στο δημόσιο πανεπιστήμιο και τελικά καλύτερες δυνατότητες προκοπής στον τόπο τους. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως για αυτά τα παιδιά αγωνιζόμαστε και καλούμε τους 17άριδες να ψηφίσουν γιατί όσα θα γίνουν στην Ευρώπη τους αφορούν. Ευχόμενος καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά τα οποία ξεκινούν σήμερα. Με τα επαγγελματικά λύκεια ξεκινούμε σήμερα το δύσκολο δρόμο των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους. Ξέρουμε πάρα πολύ πόσο έχουν δουλέψει τα ίδια και οι οικογένειές τους
Για να πετύχουν τι? Να διεκδικήσουν μια θέση στο δημόσιο πανεπιστήμιο και τελικά καλύτερες δυνατότητες προκοπής στον τόπο τους. Για αυτά τα παιδιά αγωνιζόμαστε και θα τιμήσουμε την εμπιστοσύνη τους και θα τους ζητήσουμε, ειδικά στα παιδιά που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά στους 17άριδες, αυτούς που είναι γεννημένοι το 2007, να συμμετέχουν σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Διότι αυτά τα οποία θα συμβούν τα επόμενα 5 χρόνια στην Ευρώπη αφορούν πρωτίστως αυτούς.